Η Ουάσιγκτον αναθεώρησε την εκτίμησή τη για την απειλή που θέτει η Μόσχα και δεν επιμένει πλέον να μην χτυπήσει το Κίεβο σε ρωσικό έδαφο. Αυτό συνέβη αφού η Ρωσία άρχισε να χτυπά την ενεργειακή υποδομή τη Ουκρανία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν επιμένουν πλέον ότι ο Ουκρανικός στρατό δεν πρέπει να χτυπήσει ρωσικό έδαφο, καθώ φοβούνται λιγότερο μια κλιμάκωση από τη Μόσχα. Τώρα η Ουάσιγκτον ζητά μόνο να μην επιτεθεί στο ρωσικό άμαχο πληθυσμό και να μην σκοτώσει συγκεκριμένα άτομα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι πλέον πιο πιθανό να προμηθεύουν στην Ουκρανία όπλα μεγαλύτερου βεληνικού, δήλωσε πηγή του Πενταγώνου στο The Times. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ανησυχούν τώρα λιγότερο ότι τα χτυπήματα του Ουκρανικού στρατού στο ρωσικό έδαφο θα μπορούσαν να οθήσουν τη Μόσχα να κλιμακώσει απότομα την κατάσταση. Να σημειώσουμε ότι το Πεντάγωνο φοβόταν προηγουμένω ότι το Κρεμλίνο θα παντούσε στι Ουκρανικέ επιθέσει είτε με τακτικά πυρηνικά όπλα είτε με πλήγμα σε γειτονικέ χώρε του ΝΑΤΟ. Δεν λέμε στο Κίεβο μη χτυπάτε του Ρώσους, στη Ρωσία ή την Κρυμαία. Δεν μπορούμε να του πούμε τι να κάνουν. Είναι στο χέρι του να αποφασίσουν πώ θα χρησιμοποιήσουν τα όπλα του. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιούν όπλα που παρέχουμε εμεί, Επιμένουμε μόνο ότι ο Ουκρανικός στρατός ακολουθεί τους διεθνείς νόμους πολέμου, δήλωσε ένας ανώνυμος αξιωματούχος του Πενταγώνου. Οι Ουκρανικέ δυνάμει, με την σιωπηρή έγκριση του Πενταγώνου, κάνουν πιο επιθετικέ και πιο επίμονε προσπάθειε να επιτεθούν σε στόχου εντό τη Ρωσία. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιούν drones συμπεριλαμβανομένων των αναγνωριστικών TU-141 που έχουν τροποποιηθεί για το σκοπό αυτό. Μία αλλαγή στη στάση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτείων θα μπορούσε να σημαίνει ότι η Ουκρανία θα λάβει όπλα μεγαλύτερου βεληνικούς που το Κίεβο προσπαθεί εδώ και καιρό να αποκτήσει από την Ουάσιγκτον συμπεριλαμβανομένων βαλιστικών πυράβλων να τάξουν με βεληνικές έως 310 χιλιόμετρα και μία επανδρομένων αεροσκαφών MQ-1C Grey Eagle που μπορούν να εξοπλιστούν με πυράβλους AGM-114 Hellfire». Εάν οι Ηνωμένε Πολιτείε αποφασίσουν να προμηθεύσουν στην Ουκρανία όπλα μεγαλύτερου βεληνικού ή κανένα να πλήξουν το ρωσικό έδαφο, οι φόβοι για πιθανή κλιμάκωση θα μπορούσαν να αυξηθούν απότομα. Ωστόσο, αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν καταστήσει σαφέ ότι εξετάζουν σοβαρά τα αιτήματα του Κιέβου για αμερικανικά όπλα μεγαλύτερη εμβέλεια. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.